Είναι και ο Πάπας Φραγκίσκος, συνολικά είναι 215 άτομα και 103 οργανισμοί, όμως υπομονή, σε λίγες ημέρες θα μάθουμε ποιοι θα είναι επισήμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν λίγα χρόνια, κυρίες και κύριοι, η ταινία του Miss Violence κέρδισε 4 σημαντικές διακρίσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας και στη συνέχεια ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος ο Αλέξανδρος Αβρανάς ολοκλήρωσε την τρίτη ελληνόφωνη και τέταρτη συνολικά ταινία του με τίτλο Love Me Not, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Εκεί τον συνάντησε μαζί με τους συντελεστές της ταινίας ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Με 10 σημαντικές βραβεύσεις για την κινηματογραφική του πορεία, ο Αλέξανδρος Αβρανάς φτάνει στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία με τίτλο Love Me Not. Το να πας σε ένα μεγάλο φεστιβάλ είναι σημαντικό πάντα για τον δημιουργό, γιατί βρίσκεται και ειδικά μέσα στο διαγωνιστικό, έχει πάντα τα φώτα επάνω τα οποία μπορούν να επιτρέψουν την. Ξέρεις, να ταξιδέψεις ταινίες σε άλλα φεστιβάλ και, και να βρει διανομή κτλ. Φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, εννοείται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμφώνησες τελικά να μείνεις μαζί μας. Ελπίζω να σου αρέσει το σπίτι μας. Είδα φωτογραφίες. Μου έδειξε ο δικηγόρος. Δεν θα δεχόμουν αλλιώς. Φυσικά. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για το παιδί μας. Και για σένα, βέβαια. Η ταινία περιγράφει τη ζωή ενός εύπορου ζευγαριού που θα ζητήσει από μια παρένθετη μητέρα να φέρει στον κόσμο το παιδί του. Ο απρόσμενος θάνατος της γυναίκας και ένα μυστήριο που θα ξεδιπλωθεί θα αναστατώσουν τους εμπλεκόμενους σε ένα παιχνίδι εξουσίας. Η δική μου αίσθηση για το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν είναι ότι είναι άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ το σινεμά, που τους ενδιαφέρει να δουν νέες προτάσεις από νέους δημιουργούς και που είδαν την ταινία μας, η οποία είναι μια ταινία που χρειάζεται, απαιτεί την προσοχή του θεατή με πολύ μεγάλο σεβασμό. Ήταν σχεδόν ακίνητη και παρακολουθούσαν πολύ ευλαβικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση που μου βγάλει η ταινία με το κοινό. Ξέρω ότι είναι ένα κοινό που έρχεται στο φεστιβάλ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κοινό, ήταν 1.700 άτομα, ας πούμε, στο θέατρο, στο σινεμά. Το χειροκρότημα στο τέλος ήταν πάρα πολύ θερμό. Στην ταινία Love Me Not, που διαγωνίζεται για το Χρυσό Κοχύλι στο Φεστιβάλ της Ντονόστια, πρωταγωνιστεί η Ελένη Ρουσινού, ο Χρήστος Λούλης και ο Μάνος Βακούσης. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.